Πάμε. Ήτανε τρεις φίλοι, ο Βρασίδας, ο Χαρίλαος και ο Λούλης. Τις προάλλες λοιπόν που από προχτές είχανε κανονίσει να πάνε για πικνίκ, συναντηθήκανε στο καφενείο στη γειτονιά και ξεκινήσανε χαρούμενοι. Αλλάξανε τρία λεωφορεία και φτάσανε στην ποθητή τοποθεσία. Η μέρα ήτανε ζεστή και ο ήλιος ψηλά. Μέρα για εκδρομή, είπε ο Βρασίδας. Ο Χαρίλαος και ο Λούλης συμφώνησαν, κουνώντας σοβαρά το κεφάλι. Κανείς δεν υποψιαζόταν την τραγωδία που θα επακολουθούσε. Γελαστοί μπήκανε στο δάσος. Οι λιαχτίδες διαπερνούσαν τα παχιά φυλώματα και παιχνίδιζαν στην πάχνη. Ο Βρασίδας έκθαμβος κοιτούσε τα πουλάκια που τιτίβιζαν. Ο Χαρίλαος παρακολουθούσε με επιστημονικό ενδιαφέρον τα μυρμήγκια που μάζευαν την εσόδιά τους. Ο Λούλης χοροπηδώντας έτρεχε μπροστά, μαζεύοντας μαργαρίτες και βιολέτες. Κανείς δεν υποψιαζόταν. Είχαν προχωρήσει περίπου 25 λεπτά. Το ξεχασμένο πηγάδι καραδοκούσε το θύμα του.
το ξεχασμένο πηγάδι καραδοκούσε το θύμα του. Ο Βρασίδας, ο Χαρίλαος και ο Λούλης. Χαρούμενος και επιδεικτούλης ο Λούλης έπεσε μες στο πηγάδι. Κανείς δεν το είχε προσέξει. Με την αγωνία ζωγραφισμένη στα μέχρι εκείνη τη στιγμή ανέμελα πρόσωπά τους, ο Βρασίδας και ο Χαρίλαος προσπάθησαν να τραβήξουν το Λούλη από τα βάθη του ξεχασμένου πηγαδιού. Μάταια όμως, για τη σκηνή δεν βρήκαν πουθενά για να τον βγάλουν έξω. Παρ' όλα αυτά ο Λούλης πέθανε 64 χρονών.